Πάμε στο Πολύπαθο Νοσοκομείο στο Ρέθυμνο. Καθημερινά παρουσιάζουμε προβλήματα και από το νοσοκομείο Ιεράπετρας και στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, στο ίδιο έργο θεατές ακόμα, με μια υποστελέχωση, με κλινικές οι οποίες υπολειτουργούν και με ένα νοσοκομείο το οποίο καθημερινά δοκιμάζει τις αντοχές. Τι γίνεται λοιπόν? Οι ρεθεμιώτες γιατροί και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ενώνουν δυνάμεις με φόντο το Παγκρίτιο Υγειονομικό Συλλαλητήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου. Οι ρεθεμιώτες λοιπόν ενώνουν δυνάμεις με τους υπόλοιπους γιατρούς της Κρήτης και με σύνθημα «Ελάτε να διατηρήσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας της Κρήτης όρθιο μέσα από στελέχωση και μέσα από τοποθετήσεις μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών». Πραγματικά από τις δεσμεύσεις των επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας που έχουν βρεθεί, που βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης, μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει καμία απολύτως εξέλιξη. Το ίδιο σκηνικό επικρατεί, το γνωρίζουμε, το καταγράφουμε καθημερινά και στην Ανατολική Κρήτη, στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Σαριδάκη. Κύριο Σαριδάκης είναι πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου και είναι και μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου στο Ρέθυμνο. Σε λίγα δευτερόλεπτα, προκειμένου βέβαια να μας βάλει στο κλίμα των κινητοποιήσεων που έρχονται, με φόντο τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και να αναφερθεί και στα βασικά προβλήματα, στα βασικά χωρία της αντίδρασης των γιατρών. Κύριε Σαριδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Στο ίδιο έργο θεατές το κομμάτι των προβλημάτων στο νοσοκομείο στο Ρέθυμνο, παρά τις όποιες δεσμεύσεις, όπως είπα και στον πρόλογό μου, από επικεφαλής και αρμόδιους και στελέχη στο Υπουργείο Υγείας. Βεβαίως, και όχι μόνο στο Ρέθυμνο. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να μιλήσουμε σε επίπεδο Κρήτης, όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, πλην ορισμένων τμήματων του Παγνή, έχουν σοβαρότερα λειτουργικά προβλήματα στον Α ή στον Β βαθμό. Στα πλαίσια αυτά και το νοσοκομείο Ρεθύμνου, πρώτα απ' όλα το νούμερο ένα πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή είναι η παθολογική κλινική, η οποία έχει απομείνει με 2 γιατρούς. Σε μια περίοδο που υπάρχει έξαρση των λοιμόξεων, έχουμε μια παθολογική που είναι διαρκώς γεμάτη και 2 συναδέλφους οι οποίοι δεν αρκούν για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες. Γίνεται προσπάθεια και εδώ, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, να καλυφθούν ανάγκες με μετακινήσεις από το Ηράκλειο, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο όπου προσπαθούμε να κλείσουμε τρύπα σε ένα νοσοκομείο και ανοίγουμε τρύπα σε ένα άλλο νοσοκομείο. Και αυτό δεν τελειώνει ποτέ, ή μάλλον τελειώνει κάποια στιγμή, διότι δυστυχώς η ζωή έχει δείξει ότι όπου οι λύσεις είναι οι μετακινήσεις, ακολουθεί το κλείσιμο των τμήματων αυτών. 2 παθολόγοι σε μία περίοδο με έξαρση γρήπης ιώσεων και κρουσμάτων κορονοϊού, σωστά γιατρέ? Βεβαίως, βεβαίως. Είναι όλα μαζί, ένας συνδυασμός, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια... Εντάξει, είναι τραγικό το σκηνικό το οποίο μας περιγράφει ο κύριος Σαριδάκης. Σε μία πόλη όπως το Ρέθυμνο, στο κεντρικό νοσοκομείο, 2 παθολόγοι. Που πρακτικά τι σημαίνει? Ναι. Για να το πούμε πιο με αριθμούς που δείχνει το μέγεθος, ένας νομός 80.000 εξυπηρετείται από 2 παθολόγους. Για να μην πούμε για τις εκατοντάδες χιλιάδες τουριστών οι οποίοι παίρνουν το καλοκαίρι. Αυτή την περίοδο λοιπόν, με την έξαρση των λοιμόξεων, 2 συνάδελφοι οι οποίοι συνεπικουρούνται από συναδέλφους του Ηρακλείου που μετακινούνται δημιουργώντας άλλα προβλήματα. Άλλα κενά. Προσπαθούν να άλλα κενά και όλη η διαδικασία από τη φύση της δεν είναι ασφαλής, διότι δεν μπορεί να γνωρίζει ένα συνάδελφος από το Ηράκλειο μια ολόκληρη κλινική σε μια μέρα που θα έρθει. Σωστά. Και βέβαια θέλω λίγο να ρωτήσω τον κύριο Σαριδάκη, θα το βρούμε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σαριδάκη τι γίνεται με το κομμάτι των χειρουργείων. Η Στέλλα Μαχιουδάκη, συνάδελφος, σε κάθε ανταπόκριση στέκεται εκεί, στην παθολογική κλινική, σε αυτούς τους 2 γιατρούς, σε μια πόλη 80.000 κατοίκων και στέκεται και στα χειρουργεία. Σωστά, κύριε Σαριδάκη. Τι γίνεται με τον προγραμματισμό χειρουργικών επεμβάσεων? Λοιπόν, εδώ και 4 χρόνια για να ολοκληρώσουμε την παθολογική, δεν έχουμε εξωτερικό ιατρείο παθολογικής λόγω της υποστελέχωσης.
Δηλαδή δεν έχει δυνατότητα ένας κάτοικος αυτού του τόπου να έρθει να δει έναν παθολόγο στο εξωτερικό ιατρείο. Ούτε ο ασθενής ο οποίος θα πάρει εξιτήριο έχει τη δυνατότητα να έρθει με τον παθολόγο για να τον παρακολουθήσει. Πάμε και στη χειρουργική. Εδώ και 3 χρόνια τουλάχιστον γίνονται ελάχιστα τακτικά χειρουργεία λόγω της έλλειψης αναισθησιολόγων. Ένας άνθρωπος, ένας κατοίκος του Ρεθύμνου, ο οποίος θέλει να κάνει μια απλή χολοκυστεκτομή, έπρεπε και ακόμα πρέπει να καταφύγει είτε σε νοσοκομείο των Χανίων και του Ηρακλείου, είτε σε ιδιωτικό, όπως έκανε όσοι μπορούσαν. Μάλιστα. Μετά από 4 χρόνια δεν έχει βρεθεί λύση. Είτε σε ιδιώτες, ναι. Μάλιστα. Αναφορικά, είναι ελάχιστα και πάλι τα τακτικά χειρούργια δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Γιατρέ, στο κομμάτι των κινητοποιήσεων και με αυτό να κλείσουμε, συμμετέχετε κι εσείς στην πανηγυρωμική διαμαρτυρία. Βεβαίως. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή, την περίοδο στην Κρήτη, πραγματοποιούνται πραγματικά ιστορικές κινητοποιήσεις. Είναι μεγαλειώδεις κινητοποίησεις που έγιναν και στην Ιερά Πέτρο, που έτυχε να παραβρίσκομαι και ήταν πραγματικά μια λαϊκή γιορτή, όπου όλη η πόλη ήταν στο πόδι για τη δημόσια υγεία. Και στο Ρέθυμνο, που χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα από τη μία με τη δημόσια υγεία, αλλά και από την άλλη ότι η κοινωνία παίρνει την υπόθεση στα χέρια της. Και εδώ σε επίπεδο Κρήτης αποφασίσαμε όλοι μαζί ενωτικά να διεκδικήσουμε για όλη την Κρήτη το δημόσιο σύστημα υγείας που της αξίζει. Χωρίς αντιπαραθέσεις και γνωρίζοντας ότι αν ένα νοσοκομείο μικρό της Κρήτης δεν πάει καλά, θα έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά στο τέλος θα έχει και το παγνί. Μάλιστα, μάλιστα. 22 Φεβρουαρίου λοιπόν. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσω όλοι πολύ. Όλοι στο Παγκρέτο, ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά.